Το ρολόι σταμάτησε στις 9 και 17 το πρωί. Κανείς δεν ξεχνά τη μαύρη επέτειο. Σαν σήμερα, 2 χρόνια πριν, ο απόλυτος τρόμος απλώθηκε και στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, η οποία βρέθηκε στο έλεος του ισχυρού σεισμού των 6 Ρίχτερ, της απόλυτης καταστροφής και της απόγνωσης. Όπως ήταν πριν 2 χρόνια. Μόνο υποσχέσεις, τίποτα άλλο. Δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Τους συχαίνομαι που τους βλέπω, που τους ακούω αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Και για τη Θεσσαλία και για εμάς. Εκ των προτέρων, βέβαια, πρώτα για εμάς που έχουν περάσει 2 χρόνια, τους λυπάμαι και αυτούς που θα περάσουν 15. Υπάρχει ελπίδα. Πού να την βρει την ελπίδα. Η ελπίδα έχει χαθεί. Αυτή είναι η ζωή μας. Σαν ένα κλουβί με τα σίδερα, νομίζω έχουμε πάθει ψυχολογικό τραύμα. Το σπίτι είναι προς κατεδάφιση. Περιμένουμε 2 χρόνια, τίποτα. Μονίδο όντως. Τίποτα. Χάλια. Αλλά αναγκαστικά πρέπει να κάτσουμε. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να πάμε αλλού. Αυτή την ελπίδα περιμένουμε, αλλά πού. Μας έχουν ξεχάσει όλοι. 2 χρόνια μετά, η εφιαλτική πραγματικότητα παραμένει στα χωριά φαντάσματα. Γολγοθάς δίχως τέλος, με τα πάντα να κυλούν με ρυθμούς χελώνας, με τους πληγέντες να εξακολουθούν να είναι όμοιροι της γραφειοκρατίας, αναζητώντας την ελπίδα. Η κυβέρνηση να θυμάται τους ανθρώπους που έχουν πάθει φυσικές καταστροφές και όχι να τους πετάει στους οικίσκους μέσα σε οικισμούς και όλα καλά. Έτσι νιώθετε ότι σας έχουν πετάξει. Ναι, και ότι είμαστε ξεχασμένοι πολύ εδώ. Οι διαδικασίες πάνε πολύ αργά από την αρχή. Περιμένουμε, περιμένετε. Δεν τζιπιάνει αυτούς μηνύματα. Μηνύματα τίποτα. Αυτοί ξανιούν την τσέπη τους και την καρέκλα τους. Τώρα θυμηθήκατε αυτές τις στιγμές πριν από 2 χρόνια. Αναγία μου, πώς, που ήμουν και μόνη μέσα. Ω, το ζόρι μου. Ο Θεός και ο Άγιος Νεκτάριος που προσευχόμουν συνεχώς. Φαίνεται πως με σήκωση τα κατάφερα και βγήκα. 600 πολίτες μένουν σε οικίσκους, ενώ 3.500 μετακόμισαν σε όμορα χωριά. 500 και πλέον μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Είναι ευχάριστο. Το καλοκαίρι βράζομαι, το χειμώνα πεθαίνουμε από το κρύο. Ποιος θα το αντέχει αυτό, κοπέλα μου. Βοηθήστε μας να φύγουμε, να πάμε στα σπίτια μας. Ελπίζουμε ότι θα ενδιαφερθούν να πούνε το OK, να έρθουν οι μηχανικοί να δούνε, να αρχίσουν να φτιάχνουν. Κάθομαι εδώ μόνη μου. Άνθρωπο δεν βλέπω. Έχω βαρεθεί, έπαει τη ζωή μας. Συνολικά 2.254 φάκελοι έχουν κατατεθεί, εκ των οποίων 957 διαθέτουν όλα τα έγγραφα, οι 930 έχουν ελλείψεις, ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουν εξεταστεί. Εκκρεμούν να κατατεθούν πάνω από 5.000 φάκελοι, ενώ μόλις 29 άδειες αποκατάστασης έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα. Από τα 662 πρωτόκολλα κατεδάφισης, μόλις 96 κατεδαφίσεις έχουν υλοποιηθεί. Αλλά αν προσθέσουμε και τους φακέλους που προβλέπεται να κατεδεθούν, το ποσοστό είναι 0,0036%. Αυτό το στοιχείο και μόνο μας παραπέμπει ότι θα χρειαστούν πάνω από 150 χρόνια με αυτό το ρυθμό. Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει με τα κτίρια τα οποία είναι ετοιμόρροπα. Η άρση λοιπόν επικινδυνότητας, αυτό επίσης που ζητάμε είναι η παράταση των πληστηριασμών. Επίσης το άτοκο δάνειο, ενώ έχει υποσχεθεί από όλους, δυστυχώς δεν μπορεί να το πάρουν οι σεισμόπληκτοι. Η τήρηση των υποσχέσεων όσων πέρασαν από εδώ και φωτογραφήθηκαν, δυστυχώς έχουν μείνει σαν υποσχέσεις. Οι διαδικασίες δεν μπορούν πλέον να κολλάνε, δεν μπορεί ο κόσμος να περιμένει τη γραφειοκρατία. Πρέπει να είναι πιο γρήγορες οι διαδικασίες, πιο άμεσες και πιο ουσιαστικές. Εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει από την πρώτη στιγμή προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ολιστική ανασυγκρότηση της περιοχής, με ένα αναπτυξιακό σχέδιο, στο οποίο θα ενταχθούν προγράμματα αναπτυξιακά. Η απλοποίηση των διαδικασιών παραμένει ακόμα ζητούμενο, με τις προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης να έρχονται και πάλι στο προσκήνιο, ώστε να αποκτήσουν και πάλι ζωή τα έρημα χωριά. Μία ακόμη κατεδάφιση στο χωριό Φάντασμα, το Χουμέρι, όπου κατοικούνται 6 σπίτια σε σύνολο 70. Το ισχυρό χτύπημα του εγκέλαδου άφησε βαθιές πληγές και στις ψυχές των πληγέντων, ενώ την ίδια ώρα αντικρίζουν τον εφιάλτη των κατασχέσεων με 3 περιπτώσεις σήμερα, ενώ άλλες 15 δρομολογούνται το επόμενο δεκαήμερο.